Η αντίστροφη μέτρηση για την αναγέννηση αλλά και για τις άλλες ομάδες Football Link 2 ξεκινά από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει στη διοργανώτρια αρχή και το οποίο έγινε γνωστό μόλις χθες, την ερχόμενη Τρίτη 2 Οκτωβρίου θα δεξαχθεί η κλήρωση των δύο ομίλων και σε περίπου 2 εβδομάδες η σέντρα για τη νέα χρονιά. Η αναγέννηση όπως και άλλες ομάδες κατηγορίας μπορούν πλέον να προγραμματίσουν καλύτερα το διάστημα που μένει μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι τώρα. Η ομάδα της Καρδίτσας πλέον καλείται να μπει στη τελική ευθεία για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος και να παρουσιαστεί έτοιμη για να μπει με αξιώσεις στη μάχη της κατηγορίας. Και θα το κάνει αν βελτιώσει κι άλλο τις δυνατότητες που έδειξε στο ισόπαλο με 4-4 φιλικό του περασμένου Σαββάτου με τον Οικονόμο, αλλά κυρίως αν εξαλείψει τις αδυναμίες που για ένα ακόμη φιλικό αγώνα είχε σε παιχνίδι προετοιμασίας. Ο Σάκης Θεοδωσιάδης, που δήλωσε ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την εμφάνιση των παικτών του στο φιλικό του Σαββάτου, ψάχνει αντίπαλο για την τελική πρόβα που πιθανότατα θα είναι τα Τρίκαλα σε φιλικό που θα ρισκοποιηθεί εντός των ημερών και το οποίο θα αποτελέσει τη ρεβάνση αναμέτρηση των δύο ομάδων πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα.